Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ελευθερικού Οργανισμού Ελλήνων. Για άλλη μια πέμπτη θα μείνουμε μαζί μια ώρα να σχολιάσουμε διάφορα θέματα πέρα από το κύριο θέμα που θα είναι τη εκπομπή μα, τα θρησκευτικά τη Δευτέρα Λυκειού, που το κάνουμε για τρίτη εκπομπή, θα πούμε και άλλα πράγματα σημαντικά. Καταρχήν όμω να ξεκινήσω να σα δώσω του τρόπου επικοινωνία με το σταθμό μα. Στη σελίδα μας στο Facebook ο λόγος τη Ορθοδοξία, στα τηλέφωνα του σταθμού 2313 022 040 ή στο email μας Παπάκι eoelas.org Ό,τι θέλετε μπορείτε δική, να τις δικές σας παρεμβάσεις με αυτούς τους τρόπους να τις στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις, τις σκέψεις, να τις μοιραστούμε μαζί. Τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα μας, η χώρα μας βρίσκεται σε ένα αναβρασμό. Ε, πολλοί θεωρούν αυτό που έχει συμβεί στη χώρα μια επέσχυντη συμφωνία με τα Σκόπια. έχουν ξεκινήσει διάφορες αντιδράσεις. Το Σάββατο θα έχει μια εκδήλωση, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις Πρέσπες, στις 10 η ώρα. Αλλά ταυτόχρονα ένα άλλο ρεύμα θα κατευθυνθεί από αύριο προς το Σύνταγμα όπως μαζεύτηκαν οι διαμαρτυρώμενοι να μαζευτούν σιγά σιγά να συγκεντρώνονται και να μένουν μόνιμα στο Σύνταγμα και θα συγκεντρωθούν και άλλοι το Σάββατο. Οπότε θα έχουμε δύο παράλληλες εκδηλώσεις ε, και άλλες μικρότερες με φωνές διαμαρτυρίες για αυτή την επέσχετη συμφωνία που προβλέπεται με τα Σκόπια. Δυστυχώς ε, δεν είναι καλά τα πράγματα. Ευελπιστούμε όμως ότι ο Θεός επειδή δεν αγαπάει το άδικο, με κάποιο τρόπο θα βάλει το χέρι του και θα ανατρέψει όλη αυτή την κατάσταση. Και πολλές φορές ο δαίμονας σχεδιάζει πράγματα, σχεδιάζει τα δικά του σενάρια, αλλά πάρα πολύ εύκολα ανατρέπονται αυτά τα σενάρια. Βλέπετε όμως τα πράγματα είναι δύσκολα και με ρώτησε κάποιος, προχθές και την στην έκανα αυτή την κουβέντα. Γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί έχουμε αυτή την κυβέρνηση. Και λέω αυτό το γιατί έχουμε αυτούς τους ηγέτες, γιατί έχουμε αυτή την κυβέρνηση, γιατί έχουμε αυτούς τους πολιτικούς, γιατί αυτοί έχουμε τους δικαστικούς. Γενικά όλη την ελίτ της διοίκησης το παρέπεψα με, στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Άχαβ δύο και τον προφήτη Λία ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ που 2 και καθ' υπόδειξη τη συζύγου η Εζάβελ να σκοτώσουν τον προφήτη Λία. Ο προφήτη Λίας κατέφυγε στην Ερημιά. Και αναρωτιόταν ο προφήτης Ιλίας και λέει: Θεέ μου, γιατί, γιατί αυτοί οι ηγέτες να θέλουν να, να, κυνηγάν, να κυνηγήσουν και να σκοτώσουν τον άνθρωπο του Θεού έτσι. Ο προφήτης Ηλίας ήταν ένα εξαιρετικό πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη. Τόσο εξαιρετικό που ο Θεός τον πήρε ζωντανό στους και ακούει από τον Θεό την απάντηση ο προφήτης Ηλίας και αυτή η απάντηση είναι πάντοτε επίκαιρη από τον Θεό για όλους εμάς τους ανθρώπους. Σας έδωσα αυτό τον αρχηγό γιατί δεν βρήκα κανέναν χειρότερο σε όλο το Ισραήλ. Αυτό νομίζω ότι αυτή η απάντηση μπορεί να γίνει κατανοητή και να καταλάβουμε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τέλος πάντων, θα σας δώσω και κάποιες άλλες πληροφορίες, σιγά σιγά, για να προχωρήσουμε και να κατανοήσουμε και άλλα πράγματα σημαντικά. Σας πάω τώρα σε μια πληροφορία στην Σουηδία. Ό,τι ακριβώ γίνεται το σχέδιο που διαπραγματεύεται στην Ελλάδα, διαπραγματεύεται και στην Σουηδία. Σας διαβάζω. Είναι από αυτά τα νέα που ούτε τα ραδιόφωνα θα τα ακούσετε. Γι' αυτό, σε αυτό το ραδιόφωνο, αυτά τα θέματα που λέγονται, δεν θα τα ακούσετε. Δεν είναι πιασάρικα, δεν πουλάνε. Ε, δεν έχει ενδιαφέρον ο κόσμος εδώ όμως θα τα ακούτε. Και γι' αυτό είναι να ενημερώσετε και τους φίλους σας και τους γνωστούς σας να ακούνε αυτή την διαφορετική φωνή. Πάμε, είπαμε λοιπόν Σουηδία. Πάμε στην πόλη Μάλμο. Το 16% των σουιδέζων, των γυναικών Σουηδέζων της πόλης έχουν πέσει θύματα βιασμού. Αυτά είναι στατιστικά από την Σουηδική Αστυνομία. Από μουσουλμάνους το 16% του γυναικείου πληθυσμού της πόλεως. Η συντριπτική, διαβάζω τελτίου τύπου της αστυνομία, η συντριπτική πλειοψηφία σε απόμερα μέρη νύχτα ενώ γύριζαν σπίτια τους, αντίστοιχο ποσοστό φρίκης υπάρχει και σε άλλες τις μεγάλες σουηδικές πόλεις. Η αστυνομία πρόσφατα έχασε τον έλεγχο στην Ουψάλα, είναι μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Σουηδίας, για πάνω από 12 ώρες. Λαθρομετανάστες έκαιγαν αυτοκίνητα, βίαζαν γυναίκες, πετούσαν σχηροβομπίδες, ούτε επέτρεψαν στη πυροσβεστική να πλησιάσει. Αναγκάστηκαν να μεταφέρουν ισχυρέ δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά και του στρατού για να καταστήλει αυτά τα επεισόδια που συνέβησαν στην Ουψάλα. Ταυτόχρονα έχουμε και μια αύξηση του Εθνικιστικού Κόμματος στη Σουηδία, Απ' την άλλη όμως, με τον τρόπο που ξέρει να πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σουηδία, επέβαλαν ως υπουργό Στέγασης τον φιλομουσουλμάνο Μόρση Μεχμέτ Καπλάν. Αυτός ανήκει στο Σουηδικό Πράσινο Κόμμα των Πρασίνων και προωθεί πέρα από το Ισλάμ και την παιδεραστία. Αυτός έδωσε εκατοντάδες δωρεάν σπίτια σε μουσουλμάνους ακριβώς ό,τι γίνεται στην Ελλάδα. Άρα δηλαδή πέρα από την Ελλάδα υπάρχει ένα σχέδιο έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι όταν βλέπω σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να παίρνουν σπίτια και να τα χορηγούν σε μουσουλμάνους δωρεάν ε, υπάρχει ένα σχέδιο εξισλαμισμού της Ευρώπης. Αυτό ίσως θα πρέπει να το σκεφτούν και οι μουσουλμάνοι. Απευθύνομαι και στους αδελφούς μουσουλμάνους αδερφού με την έννοια ότι είναι άνθρωποι και αυτοί, όχι κατά την πίστη. Προσέξτε, εάν η νέα τάξη πραγμάτων και η νέα εποχή εξυπηρετεί στα σχέδιά της από εσάς, κάποια στιγμή θα σας πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων. Γι' αυτό ό,τι σας δίνουν εύκολα, ε, μην το θεωρείτε και πολύ σημαντικό. Είναι σαν το μεγάλο κομμάτι τυρί στη φάκα που βλέπει το ποντίκι και τρέχει να το φάει. Άρα στο τέλος το πληρώνει με τη ζωή του. Επίσης, μια άλλη πληροφορία από τη Σουηδία. Γινόταν σε έναν υπηαγωγείο της Σουηδίας προσευχή. Χριστιανική. Ε, την απαγόρευσαν, έβγαλαν ανακοίνωση στο σχολείο, την απαγόρευσαν και την αντικατέστησαν με ευχαριστήρια προσευχή στον ήλιο και στη βροχή. Ναι, καλά ακούσατε. Ε, αυτούς που κατηγορήσαμε τόσα χρόνια, τους ανημιστές, δηλαδή τους παγανιστές ιδωρολάτρες που λάτρευαν τη βροχή, τον ήλιο, τους κεραυνούς, τις αστραπές, τώρα πάλι τα επαναφέρουν να λατρεύουν τον ήλιο και τη βροχή. Ε, αυτό το νηπιαγωγείο το διαχειρίζει το στρατό σωτηρίας έτσι λέγεται μια οργάνωση Σουηδία θεωρήθηκε πολύ χριστιανικό ε, το εκπαιδευτικό του περιεχόμενα όπως διαπίστωσε η εθνική κυβερνητική επιθεώρηση και αναγκάστηκε να σταματήσει τα μαθήματα της βίβλου την ώρα του κολατσιού και τη προσευχής πριν από τα γεύματα. Αυτή ο στρατό σωτηρίας ε, είναι ένα πατριωτικό εθνικό κόμμα εθνική, εθνική οργάνωση στη Σουηδία που είχε και σχολεία. Και επειδή είχαν και προσευχές μέσα αυτά τα σχολεία, απαγόρευσε η... η κυβερνητική επιθεώρηση. Απαγορεύει λοιπόν η Σουηδία και τις προσευχές. Και μια ακόμα τελευταία πληροφορία από την Ιταλία. Αυτή είναι λίγο παλιά η πληροφορία, απλώ τώρα έρθει στην ε, κατοχή μας, στη γνώση μας και εμείς και... Στην την ε, μεταφέρουμε. Στην Ιταλία τα Χριστούγεννα ένας δικός τους ιερέας από εκεί πέρα από αυτούς τους ψευτοιερείς που έχουν τους παπικούς τι έκανε στη σκηνή γέννηση που έχουν τα αγάλματα αυτή ξέρετε έχουν μια σκηνή γέννηση όπως άρχισαν και συνήθως και έρχονται εδώ και στην Ελλάδα οι φάτνες με τον νεογέννητο Χριστό και αυτά εδώ Αποφάσισε λοιπόν για τη σκηνή της γέννησης στο ναό να ενδύσει την Παναγία με μουσουλμανική μπουρκα. Βλέπει την νέα πραγμάτων, χρησιμοποιεί και τους παπικούς για να περάσει τα μηνύματά της. Και στη σκηνή επίσης πρόσθεσε και μια βάρκα γεμάτη μουσουλμάνους. Σαν να μην έφτανε όλα αυτά τώρα. Πρόσθεσε και μια σημαία με το ουράνιο τόξο τον αυτόν τον όλο τον trans gay πως λέγονται όλοι ΛΟΑΤΙ πως λέγονται με μια έκφραση όλοι <coughs> <coughs> αυτοί οι ανώμαλοι και επίσης αντικατέστησε όπως σας είπα το αστέρι της Βιθλέμ με το ουράνιο τόξο των γκέι και παρουσίασε τον Ιωσήφ ως Αφρικανό μετανάστη αυτό το έκανε ο Πάστορας Φράνκο Κορμπο στον Ενοριακό Ναό του Αγίου Ιωακείμ Κιάννης στην Ποτέντσα της Ιταλίας. Φυσικά αντέδρασε ο κόσμος, αλλά ε, απάντησαν έτσι, με το γνωστό νεοποχητικό σύνθημα ε, «Η Αγία Οικογένεια με Ισλαγιμικά Εδήματα αποτελεί ένα κάλεσμα για ανοιχτό μυαλό και ένα μήνυμα ειρήνης». Ξέρετε όταν uh, τα βρίσκουν uh, σκούρα, αρχίζουν τα μηνύματα ειρήνης. Με αυτό θα σταματήσω, θα ξαναεπανέλθω στο πρώτο θέμα που είναι αυτή η επέσχετη συμφωνία με τα Σκόπια και θέλω να πω ότι από την κρατούσα εκκλησία του κυρίου Ιερώνη μου δεν ακούσαμε τίποτα, συγγίνηχθεί καμία ανακοίνωση, μα καμία ανακοίνωση, φωτεινές εξαιρέσεις η Μητρόπολη Γόχ Θεσσαλονίκη που έβγαλε ανακοίνωση που καταδίκασε αυτή τη συμφωνία και άλλε Μητροπόλει των Γόχ και Μητροπολίτε και Επίσκοποι και Ιερεί που του είδα και στο ίντερνετ που έκαναν τι ανακοινώσει του. Αλλά από την κρατούσα Εκκλησία δεν ακούσαμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της εκπομπής και είπαμε είναι τα θρησκευτικά της Δευτέρας Γυμνασίου. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, αρχίσαμε να προσπαθεί το Πανεπιστήμιο να μας περάσει μια θεολογία ε, της απελευθέρωσης. Τι είναι αυτή η θεολογία της απελευθέρωσης. Δεν έχω και πολλά πράγματα να σας πω. Ε, ουσιαστικά ξεκίνησε από τη Λατινική Αμερική ένα κίνημα, Όλοι αυτοί όμως οι καταπιεσμένοι κάτω από την παπική τιάρα, κάτω από τον Πάπα, προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο να απελευθερωθούν από αυτήν την, ε, θα λέγα, τη σφιχτή αγκαλιά του Πάπα που επιβάλλει σε όλους τους παπικούς. Γι' αυτό δημιουργήσαν αυτή την ε, θεολογία της απελευθέρωσης για τρόπο τινά για μια πιο δημοκρατική και πιο συνοδική παπική εκκλησία τέλος πάντων προσπαθούσαν να μας πουν και εμάς τα καλά αυτής θεολογίας στο πανεπιστήμιο και αυτά εδώ τα οποία όμως είναι ανούσια πράγματα ανεφαξίας η ορθόδοξη θεολογία είναι ελεύθερη είναι τα πάντα, τα έχει όλα μέσα τώρα να καθόμαστε και να συζητάμε για κάποιους φιλοσόφους περουβιανούς που εκφράζουν κάποιες τάσεις θεολογικές άσχετες μάρες, μάρες κουκουνάρες. Τέλος πάντων, εδώ όμως το έχουν αυτό στα βιβλία της Δευτέρας Λυκείου. Διδάσκουν κομμάτια από αυτή τη θεολογία της απελευθέρωσης ε, και μιλάνε για διάφορους φιλοσόφους, θεολόγους, τους αναφέρουν εκεί και προσπαθούν να μπροδέψουν τα παιδιά με όλο αυτό το πράγμα. Πάμε σελίδα 87. Στερεότυπα και προκαταλήψεις στην καθημερινότητα των μαθητών. Είναι το κεφάλαιο. Σε αυτό τώρα θα δούμε ε, προσπαθούν να μας πούνε ότι υπάρχουν στερεότυπα και προκαταλήψεις σήμερα στην κοινωνία μας. Εγώ αντιθέτως βλέπω όλα τα στερεότυπα και όλα τα αυτά που ξέραμε σαν αρχές, όλα έχουν καταργηθεί, τίποτα δεν υπάρχει. Και τώρα όπως σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, έχουν μέσα από ωραίες εκφράσεις και μέσα από διάφορες σκέψεις ή σαν πιθανότητες ή σαν φιλοσοφικές αναζητήσεις όπως θέλετε βάλτε το, Συζητάνε ορισμένα θέματα, τα ρίχνουν στο τραπέζι. Ζυγίζουν αντιδράσεις. Αν δουν ότι δεν υπάρχει αντίδραση, το προχωρούν. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ βάλανε στο... πίσω από αυτό το αστερεότυπα και προκαταλήψεις. Έτσι, προκατάληψη ακούγεται λίγο κακή έτσι, λέξη, βαριά λέξη. Ναι είναι κακό να μην έχουμε προκαταλήψεις. Αλλά προσέξτε τι λένε προκατάληψη εδώ πέρα. Σελίδα 88, σα υπενθυμίζω, ε, ισότητα φίλων στις εκκλησίες. Εδώ υπάρχει μια προκατάληψη. Και θέλουν να μιλήσουν για ε, τη διαφορά ανδρών και γυναικών στην εκκλησία. Και ουσιαστικά ποια είναι αυτό το, το, θέμα τους, τι τους καίει. Ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι γυναίκες δεν έχουν ιεροσύνη. Δεν μπορούν να χειροτονθούν οι ιερείς στη φυσικά στη Δύση τα κάνουν όλα και συμφέρει. Σας διαβάζω απόσπασμα, είπαμε, από τη σελίδα 88 του βιβλίου της Δευτέρας Λυκείου. Τα τελευταία 20 χρόνια με την ανάπτυξη του γυναικείου κινήματος η ισότητα των φίλων προχώρησε οργανωμένα στις εκκλησίες. Να πάλι η λέξη εκκλησίες. Βλέπετε, θέλουν μέσα από τη λέξη εκκλησίες να πείσουν τα παιδιά και τους αυριανούς, τους αυριανούς πολίτες αυτής της χώρας ότι όλες είναι εκκλησίες. Πάει μια Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία του πιστεύω. Εκκλησίες, εκκλησίες, εκκλησίες τη Αμερικής, τη Αυστραλίας, τη Ευρώπης μεταξύ των προτεσταντικών εκκλησιών, πάλι προτεσταντικών εκκλησιών όσες πνευματοκρατούνται γιατί και αυτές οι προτεσταντικές παραφιάδες έχουν τις διάφορες κατευθύνσει του άλλε είναι του Χριστού, άλλε του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και λένε πεντηκοστιανοί, διάφοροι. Λοιπόν, όσες πνευματοκρατούνται, δηλαδή έχουν σαν ε, κορονίδα το Άγιο Πνεύμα, δέχονται γυναίκες στο ιερατείο. Το βιβλίο σας διαβάζω. Οι παραδοσιακές ιεροκρατικές, όπως λέγονται εκκλησίες, ανθίστανται. Έντονη αντίδραση προβάλλουν η Ρωμαϊκή και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ρωμαϊκή εννοείται εδώ πέρα, προσέξτε, πάλι η Διαστρέβλωση, η Παπική Εκκλησία. Τη λένε Εκκλησία, Ρωμαϊκή. Ρωμιοσύνη είναι άλλη όμω, δεν ο Πάπα. Ρωμα... Ρωμαϊκή Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Το Πατριαρχείο, ακόμα και οι Τούρκοι σήμερα το λένε Ρουμ Πατρικάλ. Δηλαδή Ρωμαϊκό Πατριαρχείο πάλι χαρίζουν λέξεις, πάλι χαρίζουν λέξεις όπως χάρισαν και το όνομα Μακεδονία. Λοιπόν, η, η εκκλησία μας, όχι, προσέξτε τώρα, προσέξτε τώρα, σας διαβάζω, δείτε κείμενα που δάσκουν στα παιδιά μας, η εκκλησία μας, εννοεί τώρα για την ορθόδοξη Εκκλησία, όχι από κάποια εσωτερική ανάγκη, αλλά προ χάρη του διεκκλησιαστικού διαλόγου και για τη δημιουργία ενιαίου Ορθοδόξου μετώπου, συγκάλεσε σύνοδο στι 5 Νοεμβρίου στη Ρόδο με θέμα πανορθόδοξη η με θέμα η θέση της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ε... προσέξτε τώρα. Από το Παρίσι τώρα ξεκινάει, εδώ κάναμε στη Ρόδο, είπαμε, συνέδριο. Από το Παρίσι, μια παρισινή ορθόδοξη καθηγήτρια, ορθόδοξη καθηγήτρια, η κυρία Ελίζαμπεθ Σίγκελ, έβαλε το θέμα της χειροτονίας των γυναικών. Διαμαρτυρήθηκαν πολλοί, αλλά ξέρετε, έτσι γίνεται. Στην αρχή πέφτει μια διαμαρτυρία, μετά το ξαναφέρουν αυτή σιγά σιγά και όχι δεν εννοούσαμε αυτό και εννοούσαμε το άλλο και τελικά αρχίζει και περνάει η ιδέα. Οι γυναίκες όμως δεν το βάζουν κάτω, διαβάζω, επειδή δεν πιστεύετε πως οι εκκλησίες, πάλι οι εκκλησίες έχουν γίνει το τελευταίο ισχυρό χειρό κατά της χειραφέτησής τους, η εκκλησία είναι κατά της χειραφέτησής τους. Δηλαδή κοιτάξτε τι μας λένε. Η εκκλησία που έβγαλε τη, ο Χριστός που έβγαλε τη γυναίκα από την αφάνεια και την έφερε στο προσκήνιο, τόσο προσκήνιο που να την κάνει αυτοκρατόρισα. Πόσες αυτοκρατόρισες είχαμε στην αυτοκρατορία μας. Πόσες γυναίκες αυτοκρατόρισες είχαμε. Ναι, την έβγαλε από την αφάνεια και την έκανε αυτοκρατόρισα. Ε, αυτοί οι θεωρούν ότι αυτό ο χριστιανισμό, αυτή η εκκλησία είναι ενάντια στη χειραφέτηση των γυναικών. Και θέλω να σου το διαβάσω λίγο γιατί ακόμα και εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ τι θέλει να πει και επίτηδε βάζουν τέτοιε λέξει. Διαβάζω λίγο όλο το κείμενο για να καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Ε... Οι γυναίκες προβάλλουν στους θεολόγους δύσκολα ερωτήματα που η εκκλησιαστική καζουιστική δυσκολεύεται πολύ να αντικρούσει. Ποια είναι αυτή η εκκλησιαστική η καζουιστική. Δεν μπορέσα να καταλάβω. Βάζουν διάφορες λέξεις. Ε, που προσπαθείς να μυρίσεις τι μπορεί να πούνε. έτσι για να μπερδεύσουν τον κόσμο. Τέλος πάντων, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θέλουν να περάσουν την ιδέα ότι μπορεί να αρχίσουν να χειροτονούνται και οι γυναίκες στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο «Βία στις θρησκείες». Βίε mm, στι θρησκείε. Λοιπόν, σα διαβάζω από το βιβλίο έχουν δήλωση του Πάπα, του Φραγκίσκου. Έτσι. Πιστεύω ότι κάθε θρησκεία. Προσέξτε τι λέει. Ε, να δείτε τη διαστροφή. Δεν είναι η διαστροφή στους πολιτικούς μας και λέμε γιατί η πολιτική. Κάνουν τέτοια διαστροφή, κάνουν διαστροφή της αλήθειας. Γιατί δεν μπορούν να αντικρούσουν, να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία, μία Μακεδονία υπάρχει. Ε, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι υπάρχει μία ε, εκκλησία. Δεν μπορούν να αντιληφθούν όλα αυτά τα πράγματα. Μία θρησκεία. Όχι. Ακόμα και ο Πάπας ο οποίος υποτίθεται είναι ο αρχηγός, λέει πιστεύω ότι κάθε θρησκεία, όλες οι θρησκείες, έχει κάποιους φονταμενταλιστές Φονταμενταλιστές Για να σας δώσω να καταλάβω Εννοούν τους Ακραίους φασίστες ζηλωτές Να το πω έτσι Όλες οι θρησκείες έχουν τέτοιο Θέλουν να μας δείξουν Η ορθοδοξία έναν τέτοιο Έχουν να μας δείξουν στην ορθοδοξία Ένα τέτοιο ακραίο φασίστα Φονταμενταλιστή, ζηλωτή Αυτοί προσέξτε, δεν είναι όπως ζηλωτής και τον Άγιο Προφήτη Ηλία τον αποκαλούμε ο ζηλωτής Ηλίας και αποκαλούμε και τους μοναχούς του Άγιο ο Ζηλωτής. Εδώ με αυτή την έννοια εννοούν φονταμενταλιστής είναι αυτός ο ακραίο που μπορεί να κάνει και φόνο. Εάν το μεταφέρουμε στο Ισλάμ θα λέγαμε τζιχαντιστής. Ε, αυτός ο ακραίο. Έχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία να μας δείξουν έναν τέτοιο ακραίο που έκανε φόνο. Μπορεί να έκαναν φόνους και ο, εκεί πάνω στην Ιρλανδία να μάλλον καθολικοί και προτεστάντες και τέτοιο. Αυτούς σας είπα δεν τους θεωρώ καθόλου θρησκεία είναι, έχουν ένα κύβδυλο Χριστό οπότε δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν να υποδείξουν έναν τέτοιο εγώ δεν ξέρω κάποιον. Αν εσεί ξέρετε, ρε παιδιά, πάρτε το τηλέφωνο σταθμό και πείτε μου, έχουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία ένα τέτοιο ακραίο φων, ε, τζιχαντιστή, ο οποίο σκότωσε. Και προσέξτε, δεν εννοούμε του αγωνιστέ του 1821 που για του Χριστού την πίστη, τη λύκη και τι πατρίδε του ελευθερία πολέμησαν για να απελευθερώσουν. Μιλάμε για περίοδου ειρήνη να δένεσαι τα εκρηκτικά και να πα να σκοτώνει τον άλλον. Αν έχουν ένα τέτοιο Ορθόδοξο, αλλά Βλέπετε, το αφήνουν και περνάει. Κάθε θρησκεία έχει φονταμενταλιστέ. Γι' αυτό συνεχίζει ο κύριος Φραγκίσκος, ο Πάπας. Δεν μου αρέσει να μιλάω για ισλαμιστική βία. Επειδή κάθε μέρα όταν διαβάζω τις εφημερίδες βλέπω βία. Αυτός ο άνδρος σκότωσε τη γυναίκα του, ο άλλος σκότωσε την πεθερά του. Άρα λοιπόν δεν επειδή ένας σκότωσε τη γυναίκα του ή την πεθερά του γιατί είχε μια προσωπική διαμάχη μεταξύ της. είναι το ίδιο πράγμα μετανοζωστεί ένας ε, 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 Ισλαμιστής στα εκρηκτικά και να μπει ας πούμε σε ένα μετρό και να σκοτώσει όλο τον κόσμο ή να ρίξουν δηλητήρια στα νερά των πόλεων να δηλητηριάσουν τον κόσμο χιλιάδες εκατομμύρια κόσμου κόσμο, ή να κάνουν επιθέσεις αυτοκτονίας στα τρένα και σε σταθμούς. Είναι το ίδιο πράγμα επειδή κάποιος σκότωσε τη γυναίκα του. Θα μου πείτε, τα απαλλάσσετε αυτό που σκότωσε τη γυναίκα του. Όχι, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εκεί είναι συγκεκριμένο το μίσο, συγκεκριμένη έχθρα, συγκεκριμένο είναι ο εχθρό του. Συγκεκριμένη και η διαφορά του. <coughs> <coughs> Συγγνώμη. Άρα λοιπόν, δεν είναι το ίδιο. Βλέπετε, πάνε να τα μπερδέψουν και άρα επειδή βλέπω βία και αυτή η βία μπορεί να προέρθει και από χριστιανούς τη δίσεως για τέτοιου χριστιανού δεν ναι, μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα. Υπήρχαν άνθρωποι και υπάρχουν που σκότωσαν. Αλλά άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Και άλλο σε ένα καυγά εμβρασμό ψυχή να σκοτώσει κάποιον, και άλλο να προετοιμάζει μήνε για να σκοτώσει. Είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Και αυτοί λέει, επειδή είναι βαφτισμένοι Ρωμαιοκαθολικοί, ε, άρα δεν μπορώ να μιλήσω μόνο για ισλαμική βία Υπάρχει και ρωμαιοκαθολική καθολική βία Των χριστιανών των παπικών δηλαδή Θα πρέπει να μιλήσω και για τη βία των καθολικών Δεν χρησιμοποιούν όλοι οι μουσουλμάνοι βία Όπως ούτε και όλοι οι καθολικοί ε, Εσείς αγαπητοί συγγραφείς που βάλατε αυτά τα κείμενα Στο βιβλίο της Δευτέρας της Λυκείου έχετε μια δήλωση μουσουλμάνων που να καταδικάζουν αυτή τη βία. Μια δήλωση μουσουλμάνων, ηγετών μουσουλμάνων που να καταδικάζουν τον τζιχάτ. Έχετε. Άρα ακόμα και αν δεν συμμετέχουν, αν δεν το καταδικάζουν, σιωπηρά το ενισχύουν. Γι' αυτό λέει υπάρχουν και καλοί μουσουλμάνοι. Να τους δούμε που καταδίκασαν κάποια επίθεση. Δεν καταδίκασαν, αυτή λοιπόν ε, ήταν ε, η δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου. Μπερδεύει όμως την βία που πολλές φορές μπορεί να υπάρχει σε μια χώρα, σε μια οικογένεια, σε κάποια σχέση μεταξύ των ανθρώπων από την τρομοκρατία. Είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορεί να πει μια βία που εκδηλώνεται κάπου μεμονωμένα σε ένα πρόσωπο ότι αυτό είναι τρομοκρατία τρομοκρατία έχει οργανώσει από πίσω, έχει χρήματα από πίσω, έχει πολλά και απευθύνεται σε εγκλήματα εναντίον ανθρώπων που δεν μας έχουν πειράξει καθένα Καθόλου. Συνεχίζω, πάω στη σελίδα 93. Δεν βλέπω να τελειώνω ούτε και σήμερα αυτό το, το μάθημα, αλλά πώς να μην τα σχολιάσω όλα αυτά, ρε παιδιά. Δεν μπορώ, καθόμουν εβδομάδες και διάβαζα αυτό το βιβλίο και εξανίστα τη συνείδησή μου και λέω δεν ξέρω ε, αν αποκτήσω εγγόνια κάποια στιγμή ε, και φτάσουν στη Δευτέρα Λυκείου αισίως. Δεν ξέρω κι αν ζω. Ε, αν θα θελήσω να πάω σε αυτό, ε, ξέρω ε, να πάω σε αυτό το σχολείο. Ή ε, δεν ξέρω εσείς γονείς που έχετε παιδιά πώς θα στέλνετε στη Δευτέρα Λυκείου να διδαχτούν αυτά τα του θρησκευτικών και δεν ζητάτε μια απαλλαγή. Σελίδα 93. Η έννοια της πολυ... Πόλη πολιτισμικότητας. Μας περνάνε και αυτό την έννοια της Δεν υπάρχει έννοια πολυπολιτισμού. Πουθενά, πουθενά, όταν κατέβηκε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ανατολή με το σπουδαίο ελληνικό πολιτισμό, επικράτησε ο ελληνικός πολιτισμός. Του έσβησε τους άλλους. Τώρα έρχεται ο πολιτισμός της, της πάλι από εκεί με την κουλτούρα του και όλα αυτά εδώ Προσπαθεί να τους σβήσει τους άλλους, να τους σκεπάσει. Στην Ανατολή που επικράτησε το Ισλάμ με τον δικό του πολιτική σκέψη. Πολιτιστική σκέψη με ό,τι επικράτησε. Προσπαθεί να τα σβήσει όλα. Δεν υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί που μπορούν να συνεπάρχουν. Ένας εκ των δύο θα επικρατήσει. Ακόμα και όταν οι, Ρω... οι Ρωμαίοι κατακτητές ήρθαν και κατέλαβαν την Ελλάδα, μιλάω τώρα, για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έλεγαν οι αρχαίοι Λατίνοι φιλόσοφοι ότι ναι μεν εμείς κατακτήσαμε την Ελλάδα με τα όπλα, οι Έλληνες μας κατέκτησαν με τον πολιτισμό τους. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει η έννοια του πολυπολιτισμού. Ένας πολιτισμός, θα, ο επικρατέστορος θα επικρατήσει, θα σβήσει όλους τους άλλους. Μα πάνε να μας περάσουν όμως την έννοια του πολυπολιτισμού. Αυτός λοιπόν ο πολυπολιτισμός έχει και θρησκευτικές διαστάσεις. Ε, αυτή η καινούργια έννοια η πολυπολιτισμικότητα δημιουργήθηκε για να εκφράσει διαβάζω από το βιβλίο καταστάσεις πολιτιστικού πλουρα, πλουραλισμού ε, τώρα θα μου πείτε τι είναι πλουραλισμός είναι πολλές φωνές η δυνατότητα ε, να μιλάνε όλοι ελεύθερα αυτός είναι ο πλουραλισμός που διαμορφώνεται βαθμία ή υπάρχουν μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία ή στο πλαίσιο της συνύπαρξης διαφόρων κοινωνιών με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου σχηματισμού ή στο παγκόσμιο πεδίο. Ε, κείμενο αυτό είναι ενός καθηγητού του Πανεπιστημίου, του κυρίου Πέτρου, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ε, όσοι περάσαμε από τα θρανία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ξέρουμε τον κύριο Πέτρου, ξέρουμε και τις ιδέες του, αλλά βλέπετε αυτές οι ιδέες του πολυπολιτισμού και του πλουραλισμού, υπάρχουν και περνάνε στα βιβλία της Δευτέρας ε, Λυκειού. Και τώρα σας πάω στην σελίδα 97 ενώ ενός άλλου καλού παιδιού της παγκοσμιοποίηση ε, και παρατρεχάμενο του κυρίου Βαρθολομαίου στον κύριο Ζησιούλα, αυτός είναι η μητροπολίτης Περγάμου και καθηγητής και αυτός στο Πανεπιστήμιο. Α, αυτός ο κύριος Ζησιούλας δεν το λέω κληρικό, δεν το λέω πάτερ Ιωάννη, δεν το λέω δέσποτα, δεν υπάρχει περίπτωση από μένα για αυτό, από αυτό το πρόσωπο να τον πω, θα το λέω με τον επίθετό του κύριο Ζησιούλα. Ε, έχω τα χειρότερα κείμενα που έχω διαβάσει στη ζωή μου προέρχονται από αυτόν τον κύριο. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε και το άλλο παιδί της, της παγκοσμιοποίηση που είναι και σε πολλά συμβούλια ε, όπως και ο κύριος Ζησκιούλας, ο κύριος Γιαννουλάτος, ε, ο Αλβανίας, ξέρετε, ο Αναστάσιος, που θέλει να λέγεται και Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο οποίος είχε δηλώσει ότι όλες οι θρησκείες είναι δώρο Θεού. Ναι. Άρα κορόιδο ήταν ο Χριστός που ήρθε και σταυρώθηκε. Αφού είχε και άλλες θρησκείες και είναι δικό του δώρο, γιατί έπρεπε για την Ορθοδοξία ξεχωριστά να... για, την... Για τη χριστιανική πίστη ξεχωριστά να σταυρωθεί ο Χριστός αφού δώρο Θεού είναι. Και γιατί ήρθε να μας πει και μια άλλη ακόμα και να το πληρώσουμε τη ζωή του και να πληρώσουμε το αίμα του. Μάλλον τον πιάσαμε κορόιδο τον Χριστό. Ήρθε να μας πει ακόμη μια θρησκεία. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Ζησιούλα και με του κυρίου του. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Ζησίουλα είπαμε ο Μητροπολίτης του κλίματος του Βαρθολομέου, γράφει το εξής σελίδα 97. Κέριο ζήτημα ε, δημιουργεί η θρησκεία στην πορεία της παγκοσμιοποίησης. Άρα η θρησκεία εμποδίζει την παγκοσμιοποίηση. Η θρησκεία διαμόρφωσε και εξακολουθεί να διαμορφώνει άμεσα ή έμεση, έμεσα πολιτιστικές ταυτότητες. Η πείρα του παρελθόντος κατά το οποίο η θρησκεία χρησιμοποιήθηκε για να διαιρέσει ή να καταπιέσει αντί να ενώσει και να ελευθερώσει τους ανθρώπους οδηγεί στην τάση να αποχρωματιστεί όσο περισσότερο γίνεται ο πολιτισμός από την θρησκεία. Κύριε Ζησιούλα, γιατί μιλάτε για όλες τις θρησκείες, δεν πήγε η Ορθόδοξη Εκκλησία να κάψει κανέναν Γαλιλαίο. Δεν τα βάλε με κανέναν επιστήμονα, δεν αντέδρασε ποτέ, δεν είχε ιερά εξέταση, δεν είχε όλα αυτά τα εγκλήματα που βαρύνεται ο παπισμός και η πρωτεσταντισμός. Δεν είχε τέτοια εγκλήματα ποτέ, μα ποτέ, μήπως διαβάσατε ποτέ ορθόδοξη χριστιανική ιστορία, να βρείτε τέτοια στοιχεία. Γιατί λοιπόν η πείρα του παρελθόντος και βλέπετε όλες τις θρησκείες, η θρησκεία χρησιμοποιήθηκε για να διαιρέσει. Γιατί η θρησκεία από τη φύση της μπορεί να συντελέσει, συνεχίζω το διάβασμά μου, η θρησκεία από τη φύση τη μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη μια υγιού παγκοσμιότητα απαλλαγμένη από τις τρεβλώσεις της παγκοσμιοποίησης. τι τρευλώσει τη παγκοσμιοποίηση. Τι εννοείται εδώ με αυτό το κείμενο, κύριε Ζησιούλα, Τι εννοείται. Μπορεί να καταλάβει κανεί άνθρωπο, Τι εννοείται. Συντελέσει στην ανάπτυξη μια υγιού παγκοσμιότητα απαλλαγμένη από τι τρευλώσει τη παγκοσμιοποίηση. Άρε, μάρε, κουκουνάρε. Να τέτοια ύστερα βάζουν θέματα στα παιδιά και λένε Δεν έγραψε θρησκευτικά. Και εγώ δεν θα έγραφα θρησκευτικά. Εάν με βάζα να, 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 γράψω πάνω σε αυτό το βιβλίο, δεν θα, λευκή κόλλα θα έδινα. Αν αυτό είναι αληθινό, συνεχίζω το διάβασμα, τότε ίσως η παγκοσμιοποίηση να προσφέρει, προσέξτε τώρα, η παγκοσμιοποίηση να προσφέρει το πλαίσιο για δημιουργική συνάντηση των πολιτιστικών ταυτότητων. Δείτε πώς προ, πατρονάρουν και πώς προωθούν την παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν θα βοηθήσει, θα προσφέρει το πλαίσιο για δημιουργική συνάντηση των πολιτιστικών ταυτοτήτων. Συγγνώμη αν δεν μου καταλαβαίνετε με τα κείμενα που σα διαβάζω, αλλά αυτά είναι τα κείμενα των θρησκευτικών. Δεν μπορώ να τα λιώσω, πρέπει να τα πω ω έχουν. Σα κουράζω, το ξέρω με όλε αυτέ τι λέξει, αλλά αυτό, αυτό είναι. Και πρέπει να σα το περάσω και εσά, να σα τα πω όλα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, συνεχίζω. Από την οποία. Δεν θα προκύψει ένας παγκόσμιος πολιτισμός, αλλά μια όσμωση πολιτισμών. Δηλαδή ο ένας πολιτισμός θα, διε... θα περάσει μέσα στον άλλον και θα γίνει μια αναμίξη. Αυτό λέει τώρα εδώ πέρα το Ουλίο των Θρησκευτικών, ε... από την οποία θα ωφεληθούν ποιοτικά όλες οι πολιτιστικές ταυτότητες. Όχι, όχι δεν θα ωφεληθούν όλες οι πολιτιστικές ταυτότητες γιατί θυμηθείτε όταν επικράτησε ο, ο πολιτισμός του του Ισλάμ και δεν επικράτησε γιατί ήταν ανώτερος αλλά επικράτησε δια της βίας, μετά την κατάλυση της Ρωμάϊ, Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας του Ρωμαϊκού Βυζαντινού κράτους όταν μας κατέλησαν οι Τούρκοι και δια της βίας επέβαλαν τον, τον δικό τους τη δική τους κουλτούρα τον δικό τους πολιτισμό Μα γύρισαν πίσω χίλια χρόνια. Μα γύρισαν στο σκοτάδι. Δεν είχαμε κάτι να πάρουμε από αυτού. Είδατε, πέρσι, τα έδειξαν και τηλεοράσει. Όταν μπήκαν το Ισλάμ, μπήκε μέσα στα, στη Συρία, σε διάφορε περιοχέ, που είχε αρχαία ελληνικά θέατρα και μουσεία και τέτοια. Πήγαινα και σπάνω τα αγάλματα. Τι να πάρω εγώ από αυτό να. δεν είναι ο πολιτισμός του τέτοιος. Δεν συμφωνούμε με αυτόν τον πολιτισμό. Δεν έχουμε κάποια κοινή συνισταμένη. Τι όσμος να γίνει, να περάσουν στοιχεία κοινού σε μένα και δικά μου σε τον άλλον. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Έτσι λοιπόν θα ωφεληθούν ποιοτικά όλες οι πολιτιστικές ταυτότητες. Σε τίποτα δεν έχω να ωφεληθώ. Αυτό συνέβη πάντοτε στην ιστορία. Άλλη μια διαστρέβλωση της ιστορίας. Πότε συνέβη στην ιστορία. Πείτε το μας. Όταν ήρθαμε σε, σε, σε όσμωση αυτό, σε, δηλαδή σε επικοινωνία με τους Τούρκους, πού πήγαμε. Πήγαμε χίλια χρόνια πίσω. Χτίζαμε για σοφιές και μετά δεν ξέραμε να χτίσουμε ούτε ένα μεγάλο κτίριο της προκοπής όταν βγήκαμε από την Τουρκοκρατία. Έπρεπε να έρχονται για τα μεγάλα κτίρια να έρχονται αρχιτέκτονες από τη Δύση για να μας πούν πώς θα τα χτίσουμε. Μας πήγε από το 400, 350 και 400 που χτίζαμε για σοφιές, μετά την απελευθέρωση μας από τους Τούρκους, δεν ξέραμε να χτίσουμε ούτε μια εκκλησία της προκοπής. Τόσο πίσω μας πήγανε. Τόσο πίσω μας πήγανε. Μας κάψαν τα βιβλία, μας κατέστρεψαν. Ούτε τη γλώσσα μας μας κατέστρεψαν, τον πολιτισμό μας μας κατέστρεψαν. Αλλά αυτά δια τη βία. Όχι γιατί ήταν ανώτερο. Α τα αφήνανε ελεύθερα τα πράγματα και να βλέπαμε τότε εάν πάλι δεν θα επισκιάζει ο ελληνικό πολιτισμό το Ισλάμ. Λοιπόν, σελίδα 100. Προχωρώ. Διαπολιτισμικότητα ως πρόκληση. Κοιτάξτε ρε παιδιά τι θέλουν συνέχεια. Ο διαπολιτισμός, διαπολιτισμός. Τι έχετε ρε, με τον ελληνικό πολιτισμό. Έχετε κάτι έχετε κάτι με τον ελληνικό πολιτισμό. Πείτε το μας. Τι το θέλετε τους άλλους πολιτισμούς. Γέννησε δημοκρατία, γέννησε φιλοσοφία και προπάντων γέννησε Χριστό. Θα μου πείτε ο Χριστός Εβραίος ήταν. Δεν εννοώ αυτό ότι ο Χριστός διαδόθηκε με το ελληνικό πνεύμα. Ούτε και οι Εβραίοι δεν το θέλησαν τον Χριστό να τον πάρουν. Ούτε τον αντιλήφθηκαν, ούτε τον κατάλαβαν ήταν μεγάλα αυτά που έλεγε πολύ ψηλά νοήματα όχι γιατί ήταν το επίπεδό τους πως ε, ο Ψαράς, ο Αλιάς ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος οι άλλοι μαθητές, οι αλλοί πως κατάφεραν και αντιλήφθηκαν τι έλεγε ο Χρυσός καθαρές καρδιές ήθελε ε και τις βρήκε εδώ τις καθαρές καρδιές κι ας μας κατηγορούν ότι οι Έλληνες τα είχαν δίθεν. ναι Έχουμε φιλότιμο όμως. Καμιά φορά έχουμε και από αυτό. Διαπολιτισμικότητα ως πρόκληση. Σελίδα 100 είπαμε. Διαπολιτισμικότητα και θρησκεία. Και μόνο που έτσι επαναλαμβάνω αυτές τις δύσκολες λέξεις συνέχεια και συνέχεια μέσα στα βιβλία. Μπερδεύουν το μυαλό των μαθητών. Δεν μιλάν ξεκάθαρα. Θα κάνουν τα θρησκευτικά ύστερα ανιαρά. Δεν θα θέλει το κανένα ένα παιδί να διαβάσει για θρησκευτικά. Δεν έχουν να του πούν τίποτα δεν έχουν ένα μήνυμα να του πούνε για την ειρήνη, για την ελευθερία, για την αγάπη, για το ορθό δόγμα. Τίποτα από αυτά. Για την ταπείνωση, για την φιλαυτία να μιλήσουν για τέτοια πράγματα δεν έχουν τίποτα να πούνε. Τέτοια θέλουν να ακούσουν ο κόσμο. Να καταλάβει που βρίσκεται. Τώρα όταν τον περιοδεύσουμε όλες αυτές τις περίπλοκες έννοιες, σας διαβάζω κείμενο. Ταύτιση του περιεχομένου της εθνικότητας με την θρησκεία περιορίζει το περιεχόμενο της πρώτης αποκλειστικά και μόνο σε μια συγκεκριμένη εκδοχή της, ενώ αποστερεί την δεύτερη από την οικουμενικότητα και την ανεκτικότητα που είναι σύμφυτη με την αποστολή της. Καταλάβατε κάτι? Θα το ξαναδιαβάσω, θα κάνω τον κόπο να το ξαναδιαβάσω, ναι, γιατί αυτά τα βιβλία διαβάζουν τα παιδιά μας, και ύστερα τα πετάνε και τα σκίζουν. Τα πετάνε και τα σκίζουν. Η ταύτιση του περιεχομένου της εθνικότητας με την θρησκεία περιορίζει το περιεχόμενο της πρώτης αποκλειστικά και μόνο σε μια συγκεκριμένη εκδοχή της. Δηλαδή όταν μπερδεύεις εθνικότητα και θρησκεία αυτό θέλει να πει. Λες Έλληνας και Ορθόδοξος. Ιταλός και Καθολικός. Αυτό. Αυτό εννοεί, δηλαδή, εθνικότητα και θρησκεία. Ε, αποστερεί, αν είναι το έτσι, τα πράγματα από την οικουμενικότητα και την ανεκτικότητα. Δηλαδή, δεν πρέπει να λες Έλληνας και Ορθόδοξος. Πρέπει να λες Έλληνας και οτιδήποτε άλλο. Γιατί, σας κάνω μετάφραση, προσπαθώ να στα επεξηγήσω τα κείμενα, για να καταλάβετε την πονήρια που κρύβουν μέσα. Είναι κακό δηλαδή να πει Έλληνα και Ορθόδοξο. Πρέπει να πει Έλληνα και ε, πολλών θρησκευτικών αποχρώσεων ή πολλών θρησκευτικών πεπιθήσεων. Γιατί δεν είναι τόσο ανεκτικός Δεν είναι τόσο ανεκτικός αυτό ο Έλληνα. Και εγώ να ρωτήσω το εξής, οι Γερμανοί που ήταν και προτεστάντες και καθολικοί και ήταν και διάφορα και ήταν και άθεοι χιλιαδιό κυνήγησαν τους Εβραίους κυνήγησαν τους Εβραίους οι χριστιανοί εδώ οι Έλληνες που τα ταυτίζουν με εθνικότητα και θρησκεία τους κρύψαν τους Εβραίους τους φυγάδευσαν τους δώσανε τότε πλαστές ταυτότητες ελληνικές με θρήσκευμα ορθόδοξος για να σωθούν οι Εβραίοι Βλέπετε πως τρευλώνει την ιστορία πάντοτε. Αυτό κάνανε από την αρχή, αυτό που προσπαθούν να κάνουν και τώρα με το όνομα της Μακεδονίας, αυτό πάντοτε θέλουν να το κάνουν. Όχι, δεν είναι το, το ίδιο πράγμα. Και δεν θα γίνει πιο ανεκτική ή πιο δημοκρατική μια κοινωνία άμα έχεις έναν Έλληνα προτεστάντη, καθολικό, μουσουλμάνο, βουδιστή, Ισλάμ και τέτοιο. Θα γίνει μια σαθρή διαλυμένη κοινωνία που κανείς δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν. Θα γίνει μια κοινωνία των μπερδεμένων. Συνεχίζω να διαβάζω από το κείμενο. Η παρουσία των πολυπολιτισμικών διαπολιτισμικών και κατ' επέκταση πολυθρησκευτικών παραδόσεων στην εποχή της μετα και οι μετακινήσεις μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων στα παραδοσιακά εθνικά κράτη τα οποία οφείλουν να επεξεργαστούν τρόπους κοινωνικής ενσωμάτωσης επαναπροσδιορίζουν το περιεχόμενο της συζήτησης για το ρόλο των εθνικών κρατών όσο και των εθνικών εκκλησιών. Τι λέει το κείμενο? Θα προσπαθήσω να το αποκρυπτογραφήσω και να το συνδέσω με αυτό που σας έλεγα από την αρχή στη Σουηδία, που δίνουνε σε μουσουλμάνους, παρόλο που έχουν το 16% των γυναικών σουηδέζων έχει βιαστεί από μουσουλμάνους, το σουηδικό κράτος συνεχίζει να δίνει σπίτια και να γεμίζει τη Σουηδία με το Ισλάμ. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Παίρνουν τα σπίτια από τους, όλους αυτούς τους καημένους τους Έλληνες που τους χρεοκόπησαν επίτηδες, δίνουν τα σπίτια τώρα στους μετανάστες και θα το γεμίζουν Ισλάμ την Ευρώπη. Τώρα, πώ πώς συνδέεται τώρα όλο αυτό το πράγμα. Δείτε με, το, με τη Δευτέρα Λυκείου. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο γιατί σε κάποια σκοτεινά μυαλά τα δουλεύουν όλα αυτά τα πράγματα από πίσω. Δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Ξέρω τι μου γίνεται. Διαβάζω, η παρουσία των πολύ πολιτισμικών, διαπολιτισμικών και κατ' επέκταση πολύ θρησκευτικών παραδόσεων, δηλαδή να υπάρχουν πολλοί από όλες θρησκείες αυτό που θέλουν να το κάνουν σε όλο, όλο τον κόσμο. Και οι μετακινήσεις μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων στα παραδοσιακά εθνικά κράτη, δηλαδή από το Ισλάμ που έρχονται στα παραδοσιακά εθνικά κράτη που ξέραμε Γαλλία, Αγγλία, η Αγγλία η Ελλάδα, η Ιταλία, ε, Βέλγιο, ξέρω εγώ, Ολλανδία. Οφείλουν αυτά τα κράτη, προσέξτε τώρα, περνάει την ιδέα στο μυαλό των, των, μαθητών. Οφείλουν αυτά τα κράτη, γιατί οφείλουν αυτά τα κράτη να επεξεργαστούν τρόπους ενσωμάτωσης. Γιατί οφείλουν να τους ενσωματώσουμε στην κοινωνία τους. Γιατί οφείλω εγώ με 42 χρόνια δουλειά στο κάτω-κάτω να στερήσω από τη μάνα μου τη σύνταξη και να την πάρει ένας Ισλαμιστής που ήρθε χτες τη σύνταξη. Γιατί σε ποιον το φίλο αυτό. Οφείλω τους δικούς μου τους ανθρώπους, τους αδερφούς μου, τους φίλους μου, τους συγγενείς μου να, να μου κόψουν εμένα το μισθό. Να τους στηρίξουν αυτούς όμως. Όχι να, να στηρίξω τον Μαροκινό, τον Παλαιστίνιο, τον ε, ε, Άραβα, τον οποιοδήποτε. Γιατί το οφείλω αυτόν, σε ποιον το οφείλω. Τι οφείλει είναι αυτή. Και αν έχω εγώ τέτοια οφειλή, όπως το... Γιατί αυτά ξέρετε τα βιβλία ποιοι τα γράφουν, έτσι. Η εκλεκτή των νέου της νέας εποχής. Ρότσιρ και Ροκφέλτ. Γιατί κύριοι έχετε θησαυρού στα ταμεία των τραπεζών σας και δεν ανοίγετε Σας που σας χρωστάει όλη η ανθρωπότητα. Όλη η ανθρωπότητα χρωστάει όλα τα τρεις σε δύο τράπεζες. Αφού εσεί έχετε τόσα πολλά λεφτά και θέλετε αυτού του πολιτισμού να του μετακινήσετε, γιατί δεν του εξασφαλίζετε εσεί, και πρέπει να πάρετε το δικό μου μισθό και τη δική μου σύνταξη, θα μου από το θέμα των θρησκευτικών, είναι και αυτό όμω θρησκευτικά. Τι οφείλει, βλέπετε, πώ θα περνάνε στα παιδιά, Οφείλουν λέει να του ενσωματώσουν. Γιατί οφείλουν να του ενσωματώσουν, Να επεξεργαστούν τρόπου κοινωνική ενσωμάτωση επαναπροσδιορίζω το περιεχόμενο τη ζήτηση για τον ρόλο των εθνικών κρατών όσο και των εθνικών εκκλησιών. Γιατί πρέπει να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί θέλει η Αμερική να πάει στη Συρία να την επιτεθεί και να την καταστρέψει. Για να τη πάρει τα πετρελαία. Και γιατί άλλοι κάνουν πόλεμο και εγώ θα τον πληρώσω. Θα μου πείτε η δική μου κυβέρνηση δεν με προστατεύει. Σαφώς δεν με προστατεύει. Γιατί η δική μου κυβέρνηση είναι δοτή. Είναι βαλτί. Είναι τη νέα εποχή, είναι τη νέα τάξη. Δεν ενδιαφέρεται για το λαό τη η ελληνική κυβέρνηση. Ενδιαφέρεται για τα μεγάλα συμφέροντα που εξυπηρετούν τελικά αυτού αρχικά που σα έλεγα. Του διεθνεί τραπεζίτε, οι οποίοι αφού μετακινήσουν και του Ισλαμιστέ και του φέρουν εδώ να εξοντώσουν του ε, χριστιανού, μετά θα εξοντώσουν και αυτού γιατί και αυτοί δεν θα είναι φρόνιμα παιδιά για να περάσουν τις δικές τους ιδέες και αυτούς θα τους εξοντώσουν ακριβώς είναι όπως ε, εκπαιδεύουν πολύ καλά στρατιώτες διάφορες χώρες για να τους σύνδεσαν σε αποστολές αλλά είναι ανολόσιμοι αν πάνε να πετύχει αποστολή και άμα σκοτωθούν σκοτώθηκαν σελίδα 101 Πολλές φορές θέλω να εκφραστώ με ένα διαφορετικό τρόπο αλλά δεν μου επιτρέπει η συνείδησή μου να πω παραπάνω. Όχι γιατί για το ραδιόφωνο ή για... η συνείδησή μου, η δικιά μου. Με... Θέλω πολλές φορές να εκραγώ αλλά δεν πειράζει. Σελίδα 101. Διάσπαση και αντιπαλότητα στην ιστορία των θρησκειών. Πάνε τώρα στο 1054, εκεί που υπήρξε το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Ανοίγουν ένα κεφάλαιο τεράστιο στο βιβλίο αυτό. Ε, μου φαίνεται πάρα πολλές εκπομπές θα κάνω γύρω από αυτό το βιβλίο, γιατί έχει πολλά θέματα που να συζητήσουμε. Ανοίγει πολλά θέματα. Επεκτείνεται σε πάρα πολλά και επειδή τα παιδιά κυρίως στη Δευτέρα Λυκειού κάνουν θρησκευτικά, γιατί στην Τρίτη Λυκειού δεν θα κάνουν θρησκευτικά, είναι η τελευταία τους ευκαιρία να περάσουν ιδέες ό,τι μπορούν να προλάβουν στα 17 χρόνια. Γι' αυτό σε αυτό το βιβλίο ανοίγουν τα πάντα. Αντιπαλότητα στην ιστορία των θρησκειών. Και πάνε το χρονικό του σχίσματος. Στα 1054... Είναι η περίοδος που έγινε το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Το οριστικό σχίσμα, γιατί υπήρξε και άλλο σχίσμα για αυτούς που ξέρουν πιο μπροστά, το μικρό σχίσμα επί μεγάλου φωτίου. Δεν θα μπω σε τόσο μεγάλη ιστορία, αλλά το οριστικό σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως έγινε το 1054. Και τώρα τι έχουν εδώ πέρα. Οι Νορμανδοί, γράφει το βιβλίο, έτσι, σελίδα 101, πίεζαν τους Έλληνες της Βυζαντινής Ιταλίας να συμμορφωθούν με τα λατινικά έθιμα. Ο Πατριάρχης, προσέξτε, με τα έθιμα λέει. Δεν ξέρω αν έχω και χρόνο να σας τα πω όλα αυτά. Δύο λεπτά μας μείναν από το χρόνο μας. Ίσως να μην το ανοίξω αυτό το θέμα γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα το σπάσω και δεν θα με καταλάβετε. Θα το αφήσουμε για την άλλη εκπομπή. Ε, σας το προειδεάζω όμως ότι αυτό θα είναι. Πώς παρουσιάζω το σχίσμα του 1054.